Sea Brokers. Δεξιά, εδώ έχουμε τον αναπληρωτή Charters που είναι στη Νέα Υόρκη. Τα γραφεία στη Νέα Υόρκη. Τα φορτία του είναι ανά τον κόσμο. Και ο πλειοκτήτης είναι στον Πειραιά. Λοιπόν, από την πλευρά του πλειοκτήτη, ο πλειοκτήτης για να στέλνει στον αναπληρωτή τα position του πλοίου. Για να δει ο αναπληρωτής που είναι τα πλοία του. Γεια σας. Για να δει αυτός έχει φορτία στην περιοχή αυτή και για το συγκεκριμένο πλοίο. Γιατί μπορεί να έχει από τη Βραήλα, να έχει μέσα δίπλα άλλο πλοίο από την Οντέσα απέναντι. Το πλοίο να είναι 10.000 τόνους και αυτός να έχει 50.000 τόνους φορτίο. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει τα απαραίτητα στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία που φεύγουν από την πλευρά του πλειοκτήτη προς τον αναπληρωτή είναι αυτά. Το όνομα του πλοίου, ας πούμε ήρα είναι το πλοίο. Dead weight, 10.000 τόνους το πλοίο. Ανοίγει στην Μπαρτσελόνα. 1 με 5 Ιανουαρίου. Το πλοίο Άρης, 70.000 τόνους, ανοίγει στο Τόκιο, 20 με 30 Δεκεμβρίου. Το πλοίο Ερμής, 20.000 τόνους, ανοίγει στο Ρότερνταμ, 10 με 20 Ιανουαρίου. Και το δεξαμενό πλοίο Όμηρος, 100.000 τόνων, είναι Ανατολική Μεσόγειο, αρχές Φεβρουαρίου. Αυτά είναι τα positions που πάνε από τον πλειοκτήτη προς τον ναυλωτή. Τώρα, η πλευρά του ναυλωτή προς τον πλειοκτήτη. Όλα αυτά περνάνε μέσω brokers. Λοιπόν, έχουμε backed flour. Έχουμε λοιπόν αλεύρι σε σακιά. 10.000 τόνους. Να φορτώσει στη Μασαλία και να ξεφορτώσει Μομπέι στην Ινδία. 1 με 10 Ιανουαρίου να είναι στη Μασαλία το πλοίο. 1 με 10. Συνήθως βάζουμε 5 με 10 μέρες για το πλοίο πρέπει να φτάσει στις ημερομηνίες αυτές. Αν δεν φτάσει είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Χάνει το canceling date. Έτσι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, το πλοίο, ένα άλλο Balkor, σιδηρομετάλλευμα, 65.000 τόνοι, από την Βόρεια Κορέα, στο Αμβούργο 20 με 30 Δεκεμβρίου. Χήμα bulk coal, κάρβουνο, 50.000 τόνοι από το Newcastle για το Τόκιο 10 με 20 Ιανουαρίου. Ξυλία 15.000 κυβικά μέτρα από Κωνσταντζά για Σάντος 1 με 10 Φεβρουαρίου. Και crude oil, ένα ξαμενόπλιο, 500.000 βαρέλα από τον Περσικό για τη Βαλτική μέσα Φεβρουαρίου. Αυτά είναι τα cargo orders. Αυτό το cargo order πηγαίνει από τον ναυλωτή προς τον πλειοκτήτη. Η ροή τώρα, τα cargo orders προς τον πλειοκτήτη, για να ενημερώσει τον πλειοκτήτη που είναι τα φορτία. Και το ship's position από τον πλειοκτήτη προς τον ναυλωτή, για να τον ενημερώσει που είναι τα πλοία του, είναι δυσανάλογο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η ροή από εδώ προς τα εκεί είναι 95%, και από τον πλειοκτήτη προς το... εδώ είναι 5. Και ένα time charter, 2 χρόνια, βγαίνει στην αγορά και λέει 2 χρόνια, ζητάω ένα 35.000 τόνους πλοίο, bulk carrier, delivery Gibraltar, το θέλω τότε στο Gibraltar, αρχές Ιανουαρίου του 19, τότε το θέλω. Βγαίνει στην αγορά και όσοι είναι εκεί και στην χρονάβδοση, μπορεί το πλοίο να μπαλαστάρει κιόλας, Επειδή πρόκειται για 2 χρόνια, μπορεί να φύγει και από το Αμβούργο, μπορεί να φύγει από τη West Africa και να παραδοθεί στο Γιβραλτάρ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχουμε το cargo order, bulk order, 65.000 τόνοι, Βόρεια Κορέα, Αμβούργο, 20 με 30 που είπαμε, Ναριού κλπ. Εδώ τώρα, ο ναυλωτής ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη, το φορτίο είναι από Βόρεια Κορέα. Έχει έναν αποκλειστικό μπρόκερ στο Λονδίνο.
Το φορτίο αυτό, το cargo order, το στέλνει ο αναπλουτής στον exclusive, στον αποκλειστικό broker. Και του λέει βρες πλοίο. Έτσι. Από την άλλη μεριά τώρα, έχουμε ένα πλοιοκτήτη σιπώνεται στον Πειραιά και έχει ένα αποκλειστικό και αυτός broker στον Πειραιά και του λέει μόλις ό,τι cargo order σου έρχεται, πέρασέ μου το να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει και ένας πλοιοκτήτης στο Τόκιο. Πολύ. Πήρα εγώ 2. Έτσι, μπορεί να είναι πολύ. Το μέλημα του αποκλειστικού broker στο Λονδίνο είναι να βρει πλοίο. Για να βρει πλοίο άμεσα ο ίδιος δεν μπορεί. Γι' αυτό στέλνει σε άλλους brokers ανά τον κόσμο. Και στέλνει λοιπόν στις Βρυξέλλες, στη Ζυρίχη και στη Μόσχα. Κάθε broker που μεσολαβεί παίρνει 1,25%. 1,25% θα πάρει αν κλειστεί η δουλειά. Όπου κλειστεί, κάθε ένας που μεσολαβεί θα παίρνει το γραφείο. 1,25. Εδώ λοιπόν προχωράνε, δεν βρήκαν βαμπόρια αυτοί. Προχωράμε. Οι Βρυξέλλες το στέλνει στη Μόσχα. Δεν σημασία, άλλο γραφείο εδώ πέρα, άλλο γραφείο εκεί. Μπορεί να είναι και το ίδιο γραφείο. Και να το πάρει από την πλευρά και να του έρθει με 2,5 και από εκεί με 3,75. Δηλαδή αν το πάρει ένα γραφείο από δύο διαφορετικούς θα πάρει και το 2,5 και το 3,5. Όχι, εσείς που είστε πλοιοκτήτης θα προτιμήσετε το πιο φθηνό. Έτσι, το πιο φθηνό. Στο Αμβούργο λοιπόν, στέλνει Ζυρίχη στο Αμβούργο. Μπας και βρει πλοίο. Μετά η Μόσχα στέλνει στο Τόκιο. Η Μόσχα στέλνει επίσης και στη Νέα Υόρκη. 5%. Δεν έχει σημασία αν είναι στη Νέα Υόρκη ο αναπλωτής. Δεν έχει σημασία. Θυμάμαι σαν μπρόκερ στον Πειραιά που ήμουνα. Είμαστε φιλελλήνων. Από την πλευρά των πλειοκτητών, εγώ μπρόκερ. Και ο αναπλωτής ήταν φίλωνος. Και η συνεννόησή μας ήταν Ρώμη, εγώ μιλούσα με τη Ρώμη, η Ρώμη μιλούσε με Λονδίνο, το Λονδίνο μιλούσε με Δανία, Κοπενχάγη και η Κοπενχάγη με Πειραιά. Και για να μιλήσω εγώ με που απήχαμε γεωγραφικά 100 μέτρα, έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι. Έτσι είναι. Για λόγους εντυμότητας γίνεται αυτό, δηλαδή. Όχι, δεν το ξέρεις. Αυτός στέλνει στη Ζυρίχη, είναι γνωστός του. Θέλω να πω ότι αν είχατε εσείς την πληροφορία ότι ήταν ας πούμε στη Φίλωνο, μπορούσατε να τους παρακάμψετε όλους αυτούς. Για προσέξτε. Ή για λόγους συνεργασίας. Θα σας το πω. Όταν δεν έχει προϋπάρξει ναύλωση μαζί τους, τον έμαθες, σε έμαθε, το κλείνεις. Αν όμως έχει προϋπάρξει όπως έγινε τώρα και τον μάθαμε, και γιατί τελικά τα πηγαίναμε τα ναύλωσύμφωνα με το χέρι. Δεν σημασία, μας έλεγε ο άλλος, αλλά πληρωθήκαν όλοι κανονικά. Και μας είπαν στο τέλος, βρείτε τα μόνοι σας και εμείς τα βρήκαμε και πήρανε όλοι την προμήθειά τους. Έτσι. Αν γίνει αυτό το κλείσιμο, μετά εμείς ποτέ δεν θα πάμε σε αυτόν να κλείσουμε κατευθείαν, διότι έχουμε εξαφανιστεί από την αγορά. Ναι. Γεια σας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και γι' αυτό πληρώνονται. Και ο μπρόκερ πρέπει να είναι καλός. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι, κρούξ. Έτσι. Αυτοί εξαφανίζονται. Το προηγούμενο ήταν. Λοιπόν, η Σιγκαπούρη λοιπόν, από τη Μόσχα πήγε στη Σιγκαπούρη με 5%. Η Σιγκαπούρη λοιπόν ξέρει τον Πειραιώτη και του στέλνει το cargo order αυτό και φτάνει στον Πειραιά. Και αυτό θα το στείλει μετά στον πλοιοκτήτη στον Πειραιά. Με 6,25. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα, αν αρχίσει και το δουλεύει, θα πληρώσει 6,25. Και θα πάρει 1,25 ο Πειραιώτης, 1,25 η Σιγκαπούρη, 1,25 η Μόσχα, 1,25 οι Βρυξέλλες. Εντάξει. Συνεχίζει όμως, δεν σημαίνει κλείστηκε. Αυτό πάει
μπορεί να φτάσει σε 200 παραλήπτες. Έτσι. Εξαρτάται ποιος έχει το πλοίο στην περιοχή αυτή. Και έτσι λοιπόν, το Αμβούργο λοιπόν, ξέρει επίσης τον Πειραιά και του στέλνει τη δουλειά αυτή, την ίδια δουλειά. Και την πήρε ο Περιώτης τώρα με 5 και, ναι, και τη δίνει με 5 στον πλειοκτήτη. Καλύτερη περίπτωση. Η ίδια δουλειά έφτασε από άλλο κανάλι. Και του λέει ο Περιώτης, την έχω με 6,25 αλλά την έχω και με 5. Έτσι λοιπόν θα τη δουλέψουμε μέσω Αμβούργου. Και πάει λοιπόν και του περνάει τη δουλειά αυτή. Από το Λονδίνο τη λέστη στη Μόσχα με 2,5 και ο Ρώσος γνωρίζει τον Πειραιώτη και του στέλνει τη δουλειά την ίδια και την παίρνει ο Πειραιάς με 3,75. Ο οποίος την περνάει στον πλειοκτήτη. Και έτσι ο πλειοκτήτης ή ο Πειραιώτης έχει πάρει με 6,25 από τη Σιγκαπούρη, με 5% από το Αμβούργο, με 3,75 από τη Μόσχα. Και φυσικά θα δουλέψουν τη δουλειά αυτή μέσω της Μόσχας. Δηλαδή ο Πειραιώτης που θα δουλέψει μέσω της Μόσχας. Συνεχίζεται. Η Μόσχα στέλνει στη Μομπέι. Στον άλλο. Αυτοί είναι όλοι brokers εδώ, έτσι, brokers. Και ο Ινδός στέλνει στο Τόκιο. Με 3,75 το έχει και το Τόκιο. Η Μόσχα στέλνει στο Σίδνεϊ, Σιγκαπούρη. 3,75. Τα νούμερα που βλέπετε εδώ είναι πόσο φτάνει σε αυτούς. Οι προμήθειες του καθενός είναι 1,25. Και πάει σε διάφορους. Τώρα, οι παραλήπτες του cargo order, οι πλειοκτήτες, δουλεύουν τη δουλειά αυτή και κάνουν την προσφορά τους. Εφόσον ταιριάζει, εφόσον ενδιαφέρει το φορτίο, ταιριάζουν οι ημερομηνίες, γίνεται προσφορά. Λοιπόν, τελειώσαμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Εντάξει.